κύριος Μητσικώστας. Βεβαίως θα είναι. Κάνει comeback ο κύριος Μητσικώστας. Κάνει comeback, comeback. Έχετε βρεθεί, έχετε μιλήσει. Έχουμε βρεθεί, έχουμε μιλήσει και θα έχω και μια ειδική συμμετοχή στο πρώτο του επεισόδιο που με μεγάλη χαρά και τις ευχές για να μακροημερεύσει και η δικιά του εκπομπή Μίτσι Βαρ. Θα σας ενδιέφερε να κάνετε κάτι αντίστοιχο κι εσείς, δηλαδή μια σατυρική εκπομπή παράλληλα με αυτό που ναι, κάνετε. Αντίστοιχο, μια σατυρική εκπομπή, πάντα η σάτυρα είναι μέσα στο μυαλό μου, είναι τέτοιος και ο χαρακτήρας, σατυρεύω ασταμάτητα, οπότε ναι, βλέποντας και κάνοντας. Σε πρώτη φάση είμαστε όμως το θα φας καλά. Λοιπόν, το Σάββατο περιμένουμε με αγωνία να σας απολαύσουμε. 9 η ώρα το βράδυ, μην ξεχάσετε. Σας διατάζω. Θα έχετε και καλεσμένους έκπληξη, επώνυμους και τα λοιπά. Κοίταξε, σε πρώτη φάση και μέχρι το τέλος αυτής της... Κόπηκε κάπου λίγο βία το βίντεο. Κόπηκε το σήμα. Ξεκίνησε ο Σωτήρης, καλή επιτυχία να το πούμε και του ίδιου. Άλλο πράγμα σάτυρας από το Σωτήρη. Ναι, πιο πολύ δηλαδή, πλάκα, πιο πολύ προς αμάνα. Θυμάστε την εποχή που ήταν η εφηβική παρέα και όλα αυτά. Σχεδόν εφηβική. Θα το δούμε δηλαδή. Η σάτυρα από μόνη της θεωρώ ότι εμπεριέχει και ένα πολιτικό σχόλιο. Δηλαδή έτσι πως θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τηλεοπτικά. Αλλά ο Σωτήρης κάνει αυτό το φαν, αυτό που μας λείπει, χαρίζει απλόχερα το γέλιο. Ωραία παρέα στον κόσμο που αποφασίζει να τον δει. Και φαγητό. Τι πιο άλλο, παιδιά. Και φαγητού.